Με πρωτοτυπία και φαντασία πραγματοποιήθηκε στην Πάφο αγώνας ηλιακών οχημάτων για ένα πράσινο μέλλον. Την εκδήλωση οργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου. Ενημέρωση από τον Άθο Τίλεϊ. Η εκκίνηση δόθηκε στις 10:30 το πρωί στη λεωφόρο Δανάη στην Πάφο και ο αγώνας έγινε σε ανοιχτό δρόμο σε περιοχή της Γεροσκύβου, στον οποίο συμμετείχαν 6 πληρώματα. Αρχίζει με ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και σίγουρα του χρόνου επίσης, που είναι και η Κυπριακή Προεδρία, αναμένουμε ότι θα είναι διεθνές γεγονός. Είναι μια μεγάλη μέρα για την υλική ενέργεια, για την εκπαίδευση της νεολαίας μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αντώνης Πασχαλίδης τόνισε τη σημασία της σημερινής εκδήλωσης, επισημένοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Εμείς σαν Υπουργείο και σαν κυβέρνηση συγχαίρουμε τους διοργανωτές, συγχαίρουμε τους αυτούς που συμμετέχουν και το ευχάριστο είναι ότι μαθητές, νέα παιδιά που αγκαλιάζουν αυτό με μεγάλη έτσι, θέρμη και σημαίνει ότι υπάρχει μέλλον και προοπτική για τις ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο. Παρών στην εκδήλωση και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος με τη σειρά του τόνισε τη σημασία που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη ζωή μας. Νομίζω όλοι πρέπει να έχουν εντυπωσιαστεί από την τεχνολογία η οποία έχει εφαρμοστεί στα οχήματα, η ταχύτητα που κινούνται, αλλά να μην ξεχνάμε ότι σύντομα, ίσως και σε μερικούς μήνες, θα έχουμε τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους κυπριακούς δρόμους. Ο Υπουργός Εμπορίου δεν δίστασε να μπει σε ένα από τα ηλιακά οχήματα, δηλώνοντας πολύ ικανοποιημένος για την εμφάνιση και την τεχνολογία τους. Όχι μόνο θα μπορούσα, αλλά θα χαιρόμουν να το οδηγήσω, να οδηγώ τέτοιον αυτοκίνητο. Νικητής στον αγώνα ανεδείχθη το ηλιακό αυτοκίνητο Φίβος της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου Λάρνακας. Η κόπη της ομάδας η οποία έχει εργαστεί και το τονίζω για ακόμη μια φορά πάντοτε στον ελεύθερο χρόνο τους, και αργίες και διακοπές και απογεύματα μέχρι πρωίας, μέχρι και 3 η ώρα το πρωί, έπαιρνα συναδέρφους οι οποίοι ήταν στη σχολή και εργάζονταν πάνω σε αυτό το project.